Η Ολυμπιάδα δεν θα άφηνε το λείψανο του γιού της. Εδραιώνεται η πεποίθησή μου ότι το προαίσθημά μου είναι αληθινό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαράντος Καργάκος. Το γεγονός ότι δεν πήγε στη Βαβυλώνα, όπου το λείψανο του Αλεξάνδρου έμεινε 2 χρόνια εκεί, ούτε παρακολούθησε τη μεταφορά του από την Αλεξάνδρεια στη Βαβυλώνα, με κάνει να πιστεύω ότι με τρόπο μυστικό η γυναίκα αυτή που κυριάρχησε στη Μακεδονία μέχρι το 316 μπορεί να μετέφερε το λείψανο του γιού της στη Μακεδονία. Στο τρίτο μου έργο του Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενος, στον τρίτο τόμο, ο ιστορικός και συγγραφέας τεκμηριώνει άλλωστε την άποψή του. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο του, ο Σαράντος Καργάκος γράφει: «Το σώμα του ταριχεύτηκε και τοποθετήθηκε σε χρυσή Λάρνακα. Το 321 ο Πτολεμαίος ο Λάγου μετέφερε τη Λάρνακα στην Αλεξάνδρεια και την τοποθέτησε σε μεγαλοπρεπές τέμενος. Έκτοτε, ο τάφους του Αλεξάνδρου αναζητείται μέχρι των ημερών μας. Ενδέχεται όμως αντί της Αιγύπτου να βρεθεί κάποτε στη Μακεδονία. Η εικασία μου αυτή εδράζεται στην ακόλουθη σκέψη. Η Ολυμπιάς θα έκανε τα αδύνατα δυνατά για να φέρει τα λείψανα του γιού της στη Μακεδονία και να τα κάνει ιερό έμβλημα της δικής της εξουσίας. Η περιοχή της Αμφιπόλεως είναι η πιο πιθανή. Ίσως και ο Λέων που έχει στηθεί εκεί, που ασφαλώς δεν ήταν τρόπαιο της νίκης των Σπαρτιατών επί των Αθηναίων στη μάχη της Αμφιπόλεως το 422 π.Χ., να ήταν το επιστέγασμα του τύμβου εντός του οποίου είχε ταφεί ο σωρός του Αλεξάνδρου. Αν η σωρός είχε μείνει στην Αίγυπτο, φυσικά σε ανάλογο μνημείο, θα είχαμε την περιγραφή του χώρου και του μνημείου από κάποιον Αλεξανδρινό συγγραφέα. Οι αναφερόμενες επισκέψεις επιφανών Ρωμαίων στον υποτιθέμενο λείψανο του Αλεξάνδρου πιθανώς να ήταν σε κάποιο υποκατάστατό του. Ο Λέων της Αμφιπόλεως, που έχει κοινά τεχνοτροπικά στοιχεία με τον Λέωνα της Χερόνιας και τον οποίο βρήκαν οι Γάλλοι στρατιωτικοί μηχανικοί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είναι αυτοτελές μνημείο. Η Πέριξ, αυτού διασκορπισμένη και καλά πελεκημένη λίθη, δείχνουν πως εκεί ήταν η κορονής ενός γιγαντιαίου ταφικού μνημείου αντάξιο του μεγάλου στρατιλάτη. Πιθανώς εκεί. Αρχίζονται κανονικά οι ανασκαφικές έρευνες. Αυτήν την ώρα ανέβηκε στον τύμβο Καστά η κυρία Περιστέρη, η οποία πριν από λίγη ώρα μας δήλωσε: «Κάντε λίγη υπομονή, παιδιά. Σε λίγες ημέρες θα υπάρξουν περισσότερα στοιχεία και περισσότερες ανακοινώσεις για τον τάφο της Αμφίπολης». Να σου πω ότι στο πρωί από εδώ από το σημείο πέρασε γκρέιτερ του Δήμου προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο για την καλύτερη διέλευση των οχημάτων. Έχουν τοποθετηθεί χημικές τουαλέτες δίπλα ακριβώς από την περίφραξη, καθώς όπως γνωρίζεις και εσύ αλλά και οι τηλεθεατές από τη Δράμα, πολλοί είναι οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στον Λόφο Καστά στη Μεσολακιά για να δουν από κοντά τον τάφο αυτό, τον μεγαλοπρεπής αυτό τάφο. Βέβαια να πούμε ότι από το σημείο το οποίο είμαστε σταματημένοι δεν μπορούμε να δούμε την κύρια είσοδο αλλά και τις εργασίες οι οποίες γίνονται. Έχει ανέβει ποιοτικά η ζωή των κατοίκων. Καθημερινά υπάρχουν επισκέπτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας προκειμένου να δουν και αυτοί από κοντά τις ανασκαφικές έρευνες. Βέβαια, όπως ξέρεις, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε έντονη βροχόπτωση εδώ στον ομό των Σερών και εδώ στην Μεσολακιά, στην Αμφίπολη. Έχουν τοποθετηθεί στέγαστρα αλλά και σωλήνες προκειμένου να απομακρύνουν τα όμβρια ύδατα από τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα για να μην υπάρξουν προβλήματα στα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής.